Όλο ένα και αυξάνονται καθημερινά στην Κρήτη οι ασθενείς με κορονοϊό που χρήζουν νοσηλείας, με τον αριθμό σήμερα να αγγίζει τους 88, 8 εκ των οποίων είναι στις εντατικές, και το νοσοκομείο Χανίων να έχει την πρωτιά με 23 συνολικά νοσηλείες ασθενών, ενώ κατά πόδας ακολουθεί το νοσοκομείο Ρεθύμνου με 22 ασθενείς. Σε καλύτερη θέση βρίσκονται τα νοσοκομεία της Ανατολικής Κρήτης, με το Παγνή να νοσηλεύει σήμερα 19 συνολικά ασθενείς, το Βενιζέλιο 17, ενώ μονοψήφιος είναι ο αριθμός για τα νοσοκομεία του Λασιθίου, με εξαίρεση αυτό της Νεάπολης που παραμένει καθαρό. Εκρηκτική ωστόσο είναι η κατάσταση στο Ρέθυμνο που φλερτάρει με το κόκκινο, την ίδια ώρα που η πίεση που δέχεται πλέον το νοσοκομείο είναι η μεγαλύτερη που έχει περάσει ποτέ στη διάρκεια της πανδημίας. Έχουμε από δύο μεριές πολύ πιο έντονη την προσέλευση του κόσμου και την νοσηλεία, και από την άλλη η υποστελέχωση που είχαμε πάντα εξακολουθεί να είναι ίδια και σε κάποια τμήματα και χειρότερη. Τμήματα κλινικές και μονάδες της πρώτης γραμμής είναι κυριολεκτικά στα όρια τους, καθώς από τη μια αυξάνονται τα κρούσματα και από την άλλη λιγοστεύουν οι γιατροί, με τη διοίκηση του Ιδρύματος να αναζητά έστω και προσωρινές λύσεις. Στα επίγοντα είναι υποστελεχωμένα, οι αναισθησιολόγοι μας λίγοι, οι πνευμονολόγοι μας δύο, οι παθολόγοι πάντα σταθερά στα ίδια. Καλούμαστε λοιπόν άνθρωποι μετρημένοι στα δάχτυλα του ενός χεριού, μάλλον των δύο χεριών για να μην λέω ψέματα, να αντιμετωπίσουμε όλη αυτή την κατάσταση. Είναι πάρα πολύ δύσκολο και φοβόμαστε και για το μέλλον. Ανάμεσα στα τμήματα, τις κλινικές αλλά και τις μονάδες της πρώτης γραμμής του νοσοκομείου Ρεθύμνου που έχουν κυριολεκτικά γονατίσει εξαιτίας της υποστελέχωσης, είναι και η μονάδα εντατικής θεραπείας, η οποία απογυμνώθηκε τελευταία όταν άνοιξαν θέσεις γιατρών στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου. Δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει το ελαφρυντικό του ευνηδιασμού. Σαφώς και έπρεπε να έχουν γίνει άλλες κινήσεις. Ακόμα και ένα μπάλωμα, αν το χαρακτηρίσουμε έτσι στην παρούσα φάση, θα δώσει ανάσα. Προσωρινό μένει, αλλά θα δώσει ανάσα. Σίγουρα. Ακόμα και ένας άνθρωπος, ας πούμε, για τα πρωινά, ή ένας γιατρός, ας πούμε, για ενίσχυση, ή κάποιες κινήσεις οι οποίες γίνονται, είναι μια φοβερή ανάσα για μας. Όμως δεν λύνουν το πρόβλημα ούτε σε βραχυπρόθεσμο ούτε σε μακροπρόθεσμο επίπεδο. Η κατάσταση είναι έκριθμη. Είναι πάρα πολύ δύσκολη. Πρέπει και ο κόσμος λοιπόν να κατανοήσει τι γίνεται, να σταθεί δίπλα μας και να μας βοηθήσει, όχι να είναι απέναντί μας. Σε κάθε περίπτωση, οι νοσοκομιακοί γιατροί απευθύνουν νέα έκκληση στους πολίτες και κυρίως στους νέους να επισπεύσουν τον εμβολιασμό τους, πρωτίστως για να θωρακιστούν έναντι της COVID-19. Πολλές φορές υπάρχει η αίσθηση ότι οι νέοι θα περάσουν μια γρυπούλα. Δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Υπάρχουν επιπλοκές, όπως είναι το long COVID που περιγράφεται συνέχεια. Βλέπουμε ότι οι επιπλοκές μπορεί να είναι σοβαρές ακόμα και σε νέους ανθρώπους. Από το να χάσει την όσφρησή σου και τη γεύση σου για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα και ίσως και για πάντα, μέχρι άλλες σοβαρές, ας πούμε, επιπλοκές. Άρα λοιπόν δεν είναι μια γρυπούλα. Πρέπει να εμβολιαστούμε για να την περάσουμε σαν μια γρυπούλα ή να μην την περάσουμε καθόλου. Έκκληση επίσης στον ΕΟΔΗ απευθύνουν και οι θεσμικοί φορείς, ώστε να αυξηθούν κατά δύο τα κλιμάκια δημόσιας υγείας που διενεργούν καθημερινά rapid test στους πολίτες.